Σταγόνες πίστεως. Ανάγνωση απλών και ωφέλιμων κειμένων από το τριμηνιαίο περιοδικό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρουπόλεως. Επιμέλεια Χαριτούδη Ειρήνη. Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, την ανάγνωση του περιοδικού «Σταγόνες πίστεως». Τα τρία αδέρφια. Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο πολύ μακριά από εδώ, ήταν ένας γέρος βασιλιάς. Ένας βασιλιάς που για πολλά χρόνια κυβερνούσε με σύνεση και σοφία το βασίλειό του. Αυτός ο βασιλιάς είχε τρεις γιους. Τους κάλεσε λοιπόν μία μέρα και τους είπε: «Παιδιά μου, εγώ γέρασα πια και δεν μπορώ να κυβερνήσω. Άλλωστε θέλω να περάσω με ησυχία όσα χρόνια μου μένουν. Έτσι πρέπει κάποιος από εσάς να γίνει βασιλιάς. Επειδή όμως είστε και οι τρεις εξίσου συνετοί και σας αγαπάω το ίδιο, δεν μπορώ να ορίσω ποιος θα πάρει την θέση μου. Πρέπει λοιπόν από μόνοι σας να αποφασίσετε για το ποιος θα με διαδεχτεί». Τα τρία αδέρφια το σκέφτηκαν μέρες και νύχτες, αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε μία απόφαση. Θέλανε και οι τρεις να γίνουν βασιλιάδες και ο καθένας πίστευε ότι θα ήταν καλύτερος βασιλιάς από τα αδέρφια του. Συναντήθηκαν λοιπόν μία μέρα για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. «Εγώ θα γίνω βασιλιάς», λέει ο πρώτος, «που είμαι και μεγαλύτερος». «Όχι, εγώ», λέει ο δεύτερος, «που είμαι ο πιο μορφωμένος». «Όχι, αδέρφια μου», λέει ο τρίτος, «εγώ πρέπει να γίνω βασιλιάς που είμαι και ο πιο τολμηρός». Και έτσι αποτέλεσμα δεν έβγαλαν. Αφού λοιπόν είδε και απόειδε ο βασιλιάς ότι τα παιδιά του δεν μπορούσαν να αποφασίσουν από μόνα τους, τα κάλεσε και τους είπε: «Θα ξεκινήσετε και οι τρεις για ταξίδι μακρινό. Σαν γυρίσετε, ο καθένας από εσάς θέλω να μου φέρει ένα δώρο που να είναι χρήσιμο και καλό. Όποιος μου φέρει το καλύτερο, αυτός θα γίνει βασιλιάς». Στα αδέρφια δεν πολύ άρεσε αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Και έτσι ετοιμάστηκαν, φόρτωσαν από ένα άλογο φλουριά και ξεκίνησαν για το ταξίδι. Ο πρώτος πήρε τον δρόμο που οδηγούσε πίσω από τα βουνά, εκεί που κανένας δεν είχε ξαναπάει. Ο δεύτερος πήγε κατά εκεί που ανέτελε ο ήλιος. Και ο τρίτος και μικρότερος μπήκε σε ένα καράβι και ξεκίνησε να πάει εκεί που έβγαινε το φεγγάρι. Ο πρώτος δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και φτάνει σε ένα μέρος που οι άνθρωποι καλλιεργούσαν κάτι δέντρα σαν τα δικά μας, αλλά που έκαναν κάτι φρούτα τεράστια, τόσο μεγάλα που με ένα πορτοκάλι μπορούσαν να φάνε 10 άνθρωποι. Εκεί βλέπει μία μηλιά που πάνω της είχε ένα και μόνο μήλο. Ένα μήλο όμως τόσο μεγάλο σαν το κεφάλι μικρού παιδιού. Θέλησε να το αγοράσει. Αυτός που το πουλούσε του ζήτησε όλα τα φλουριά του. «Γιατί είναι τόσο ακριβό?», ρώτησε το παλικάρι. «Γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό μήλο», του απάντησε εκείνος, «αλλά ένα μήλο μαγικό. Αν το βάλεις δίπλα σε έναν πεθαμένο πριν τον θάψουν, αυτός θα αναστηθεί». Ο πρώτος γιος ενθουσιάστηκε και το αγόρασε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει ο δεύτερος γιος και φτάνει στην άκρη της θάλασσας. Εκεί βρίσκει μία γριά που καθότανε και στον αργαλιό της ύφαινε χαλιά. Δίπλα της ήταν απλωμένο ένα χαλί με σχέδια από πουλιά και δέντρα, με ήλιους και φεγγάρια. Στο παλικάρι άρεσε πάρα πολύ και θέλησε να το αγοράσει. Η γριά του ζήτησε όλα του τα φλουριά για να του το πουλήσει. «Μα γιατί είναι τόσο ακριβό?», ρώτησε το παλικάρι. «Γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό χαλί», του απάντησε η γριά. «Είναι ένα χαλί μαγικό. Αν ανέβεις πάνω του και του ζητήσεις να σε πάει κάπου, εκείνος σε πηγαίνει την ίδια ώρα». Το παλικάρι ενθουσιάστηκε και το αγόρασε. Ο τρίτος γιος αρμένιζε μέρες ολόκληρες.
ένα πρωί έφτασε σε ένα νησί που πάνω του είχε χτισμένο μόνο ένα παλάτι. Μπήκε μέσα και εκεί είδε μια όμορφη κοπέλα να κοιτάζεται στον καθρέφτη της. Ήταν ένας καθρέφτης που πιο όμορφό του δεν είχε δει πουθενά. Γυάλιζε και αστραποβολούσε κάτω από το πρωινό φως. Στο παλικάρι άρεσε πάρα πολύ και θέλησε να τον αγοράσει. Η κοπέλα του ζήτησε όλα του τα φλουριά για να του τον δώσει. «Γιατί είναι τόσο ακριβώς?» ρώτησε το παλικάρι. «Γιατί αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος καθρέφτης», του απάντησε η κοπέλα. «Είναι μαγικός. Αν θέλεις να δεις κάποιον, όσο μακριά κι αν βρίσκεται αυτός, κοιτάς μέσα και βλέπεις τι κάνει». Το παλικάρι ενθουσιάστηκε και τον αγόρασε. Αφού πια είχαν βρει και οι τρεις ό,τι έψαχναν, συναντήθηκαν στην πόλη που είχαν από πριν συμφωνήσει. Εκεί, γεμάτη περηφάνεια και σιγουριά ότι ο καθένας τους είχε βρει το καλύτερο δώρο για τον γέρο πατέρα τους, έδειξαν ο ένας τον άλλον τι αγόρασαν. Ο τρίτος που είχε τον μαγικό καθρέφτη είπε: «Ας δούμε τι κάνει ο πατέρας μας τόσο καιρό που λείπουμε». Κοιτάζουν λοιπόν και τι να δουν. Ο γέρος βασιλιάς είχε πεθάνει και στο παλάτι ετοίμαζαν την κηδεία του. «Έχω το μήλο, αλλά δεν μπορώ να τον αναστήσω, γιατί πρέπει να προλάβουμε πριν τον θάψουν», λέει γεμάτος στεναχώρια ο πρώτος γιος. «Έχω το μαγικό χαλί», λέει ο δεύτερος. «Αυτό θα μας πάει γρήγορα στο παλάτι». Και πραγματικά, χωρίς δεύτερη σκέψη, ανεβαίνουν και οι τρεις πάνω στο μαγικό χαλί και μέχρι να ανοιγοκλείσουν τα μάτια τους, βρέθηκαν δίπλα στον πατέρα τους. Εκεί ο πρώτος γιος έβαλε δίπλα στο προσκεφάλι το μαγικό μήλο και ο γέρος βασιλιάς άνοιξε αμέσως τα μάτια του και σηκώθηκε ολοζώντανος μπροστά τους. Όταν οι γιοί του διηγήθηκαν τι είχε συμβεί, εκείνος τους ευχαρίστησε, αλλά τους είπε ότι πάλι δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιος θα γινόταν βασιλιάς, επειδή τα δώρα και των τριών του ξανάδωσαν πίσω τη ζωή. Τότε οι γιοί του κοιτάχτηκαν στα μάτια, χαμογέλασαν και του είπαν: «Εμείς αποφασίσαμε, πατέρα, τι θα γίνει. Αν έλειπε ένας από τους τρεις μας, οι άλλοι δύο δεν θα μπορούσαμε να σε αναστήσουμε, όσο πολύ κι αν το θέλαμε. Τα καταφέραμε επειδή ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Έτσι θα κάνουμε και από εδώ και μπρος. Θα κυβερνούμε και οι τρεις μαζί το βασίλειό μας». Ο γέρος βασιλιάς χαμογέλασε ευχαριστημένος. Έδωσε την ευχή του στους γιους του, οι οποίοι κυβέρνησαν το βασίλειό τους με σύνεση και σοφία για πολλά πολλά χρόνια. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Thank you.
Η δουλειά της δασκάλας. Οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά μία δύσκολη μάχη για να δώσουν στα παιδιά μας τις βάσεις που χρειάζονται για να επιτύχουν στη ζωή. Πρέπει συνεχώς να πηγαίνουν και πιο μακριά για να απασχολούν τα παιδιά μας σε μία ψηφιακή εποχή. Πολλοί δάσκαλοι καταλήγουν να ξοδεύουν αρκετά από τα προσωπικά τους χρήματα για τις απαραίτητες προμήθειες για τα μαθήματά τους. Σε ένα δείπνο, ένας πλούσιος άντρας προσπάθησε να υποτιμήσει τη δουλειά της δασκάλας, επειδή δεν έβγαζε αρκετά χρήματα. Οι καλεσμένοι του δείπνου κάθονταν γύρω από το τραπέζι και συζητούσαν για τη ζωή. Ένας άντρας, διευθύνων σύμβουλος, αποφάσισε να εξηγήσει το πρόβλημα της εκπαίδευσης. Ισχυρίστηκε: «Τι θα μάθει ένα παιδί από κάποιον ο οποίος αποφάσισε ότι η καλύτερη επιλογή στη ζωή του ήταν να γίνει δάσκαλος?» Για να δώσει έμφαση στην άποψή του, είπε σε μία άλλη καλεσμένη: «Εσείς είστε δασκάλα. Πείτε ειλικρινά, πόσα κερδίζετε?» Η δασκάλα απάντησε με ευθύτητα: «Θέλετε να μάθετε πόσα κερδίζω?» Έκανε παύση για μία στιγμή και ξεκίνησε: «Λοιπόν, κερδίζω κάνοντας τα παιδιά να δουλεύουν πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζονταν ότι μπορούν. Κάνοντας έναν κακό μαθητή να νιώθει σαν να έχει κερδίσει βραβείο. Κάνοντας τα παιδιά να κάθονται 40 λεπτά στην τάξη, ενώ οι γονείς τους δεν μπορούν να τα κάνουν να κάτσουν ούτε για 5 λεπτά χωρίς κομπιούτερ, PlayStation ή τηλεόραση. Θέλεις να μάθεις πόσα κερδίζω?» Έκανε ξανά παύση και κοίταξε κάθε ένα από τα άτομα στο τραπέζι. «Κερδίζω κάνοντας τα παιδιά να αναρωτιούνται, κάνοντάς τα να αμφισβητούν, κάνοντάς τα να έχουν σεβασμό και υπευθυνότητα για τις πράξεις τους. Κερδίζω μαθαίνοντάς τους πώς να γράφουν και μετά τα κάνω να γράφουν. Το πληκτρολόγιο δεν είναι τα πάντα. Κερδίζω κάνοντάς τους να διαβάζουν, να διαβάζουν, να διαβάζουν. Κάνοντάς τους να δουλεύουν πολύ στα μαθηματικά. Χρησιμοποιούν το μυαλό που τους έδωσε ο Θεός, όχι το κομπιουτεράκι που έφτιαξε ο άνθρωπος. Κάνοντας την αίθουσα ένα χώρο όπου όλοι οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς. Τέλος, κερδίζω κάνοντάς τους να καταλάβουν ότι αν χρησιμοποιούν τα δώρα που τους δόθηκαν, αν δουλεύουν σκληρά και ακολουθούν την καρδιά τους, μπορούν να πετύχουν στη ζωή». Η δασκάλα έκανε παύση για ένα λεπτό και μετά συνέχισε. «Και μετά, όταν οι άλλοι με ρωτάνε πόσα κερδίζω, μπορώ να κρατάω το κεφάλι ψηλά και να μην τους δίνω σημασία, γιατί είναι τόσο αδαείς. Θέλεις να μάθεις πόσα κερδίζω? Κερδίζω κάνοντας τη διαφορά στη ζωή όλων σας, μορφώνοντας τα παιδιά σας και προετοιμάζοντάς τα να γίνουν διευθύνοντες σύμβουλοι, γιατροί και μηχανικοί. Εσύ πόσα κερδίζεις, κύριε διευθύνων σύμβουλε?» Του έπεσε το σαγόνι και δεν μίλησε. «Μη μορφώνετε τα παιδιά σας για να γίνουν πλούσια. Μορφώστε τα για να γίνουν ευτυχισμένα, για να εκτιμούν τα πράγματα και όχι την τιμή τους». Ο πατέρας του κλέφτη. Ο 8χρονος γιος της οικογένειας είναι πολύ ζωηρός και στο παρελθόν έχει προκαλέσει προβλήματα και ανησυχίες στους γονείς του. Αλλά η τελευταία πράξη του τους άφησε άναυδους. Συνήθως, όταν ο Βίτα επιστρέφει από το σχολείο, η μητέρα του ελέγχει τη σχολική του σάκα και συζητάει μαζί του πώς πέρασε στο σχολείο, τι μάθημα έκανε, τι βαθμό πήρε στην ορθογραφία κλπ. Μία μέρα στη σάκα, η μητέρα βρήκε χρήματα. Μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις, τελικώς ο Βίτα ομολόγησε ότι τα έκλεψε. Η μητέρα κράτησε την ψυχραιμία της και προσπάθησε να εξακριβώσει τον τρόπο και το λόγο της κλοπής. Πάνω στην ώρα έφτασε και ο πατέρας από την εργασία του στο σπίτι. Η μητέρα επιμένει στον μικρό
να του ομολογήσει την πράξη του. Εκείνος για ώρα μένει αμίλητος, με κατεβασμένο το κεφάλι. Στο τέλος, η μητέρα αποκαλύπτει την κακή πράξη του. Ο πατέρας, χωρίς δεύτερη σκέψη, του λέει ήρεμα να φορέσει τον μπουφάν του και να τον ακολουθήσει. Βγαίνουν από το σπίτι και βαδίζουν αμίλητοι στον δρόμο. Φθάνουν στο κτίριο της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Μπαίνουν στο μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του ναού και χωρίς την παρουσία τρίτων, ο πατέρας αρχίζει να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού λέγοντας μεγαλοφόνος: «Κύριε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Αφού έκανε αμέτρητες μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, συνεχίζει το ίδιο και στην εικόνα της Παναγίας. «Παναγία μου, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Το ίδιο κάνει και στην εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. «Άγιε Ιωάννη Πρόδρομε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Συνεχίζει στην εικόνα του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. «Άγιε Μάξιμε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Μετά το τέμπλο, προχωράει στις υπόλοιπες εικόνες που βρίσκονται κατά μήκος του ναού, κάνοντας συνεχώς μετάνοιες και επαναλαμβάνοντας την ίδια προσευχή. «Άγιοι Κύριλε και Μεθόδιε, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχωρέστε με». «Άγιε Ιωάννη της Κροστάνδης, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». «Άγιε Σεραφείμ του Σάρουφ, είμαι ο πατέρας του κλέφτη, συγχώρεσέ με». Η προσευχή του πονεμένου πατέρα κράτησε περί την μία ώρα. Ο Β' αμίλητος στέκεται όλη αυτή την ώρα δίπλα του, παρακολουθώντας με αγωνία και απορία τα δρόμενα. Αφού τελείωσε ο πατέρας την προσευχή του με τις μετάνοιες μπροστά σε όλες τις εικόνες του ναού, τότε έσκυψε στον γιο του και του είπε: «Αγόρι μου, κατάλαβες ότι έκανες μία πολύ κακή πράξη με την οποία στενοχώρησες τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας». Ο μικρός, με κατεβασμένο το κεφάλι, απάντησε μονολεκτικά: «Ναι». Τότε ο πατέρας τον έπιασε τρυφερά από το χέρι και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Ήταν η ώρα του δείπνου. Ο μεγαλύτερος 10χρονος γιος είπε την προσευχή της τραπέζης: «Φάγονται πένιτες και εμπλιστήσονται». Και μετά ο πατέρας συμπλήρωσε: «Κύριε, είμαστε η οικογένεια του κλέφτη. Σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας». Κατά την ώρα του δείπνου δεν ανέφεραν τίποτα για το επίμαχο θέμα. Οι γονείς συζήτησαν ευχάριστα θέματα και εκδήλωσαν την αγάπη τους και προς τα δύο παιδιά τους, κάνοντας πως έχουν ξεχάσει το δυσάρεστο γεγονός. Την άλλη μέρα ο πατέρας ήρθε στον επίσκοπο για να του πει με πόνο ψυχής τα καθέκαστα και του ζήτησε τη συμβουλή του για το τι δέον γενέσθε περαιτέρω. Ο επίσκοπος, συγκλονισμένος από την αντιμετώπιση του προβλήματος από τον πατέρα, δεν του είπε τίποτα. Τον παρακάλεσε μόνο να περιμένει μέχρι την επόμενη μέρα, να προσευχηθούν πρώτα ζητώντας το φωτισμό του Θεού για να δουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να μην πληγωθεί το παιδί από κάποια άστοχη ενέργεια. Την άλλη μέρα οι γονείς με τον επίσκοπο συζήτησαν αρκετή ώρα. Συμφώνησαν ότι δεν πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα. Η καλύτερη παιδαγωγική τιμωρία του παιδιού τους για την πράξη του ήταν η έμπονη προσευχή του πατέρα. Ο πατέρας μαζί με το γιο του να επιστρέψουν τα χρήματα από το μέρος που εκείνος τα πήρε και η μητέρα να συνεχίσει διακριτικά να παρακολουθεί το παιδί. Εάν ομιγέννητο επαναληφθεί κάποια παρόμοια πράξη, τότε θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν εμφολεύουσας ροπής προς την κλοπή. Διαφορετικά, θα αποδειχθεί πως επρόκειτο για ένα απλό περιστατικό και όχι τόσο σπάνιο στην παιδική ηλικία. Η συγκλονιστική προσευχή του Άγιου αυτού Κορεάτη Πατέρα θυμίζει αποφθέγματα γεροντικού. Είπε γέρον: «Αμάρτησε ο αδελφός σου, εσύ αμάρτησες». Και η θυσιαστική πράξη του έχει το παράλληλό της στην νηστεία που επέβαλε ο Άγιος Νεκτάριος στον εαυτό του, προκειμένου να λύσει την φιλονικία των δύο μαθητών της Ριζαρίου Σχολής. Το όλο γεγονός και η αντιμετώπιση του από τους γονείς του μικρού παιδιού
είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ο ορθόδοξος τρόπος ζωής ριζώνει καθημέραν τη Εκκλησία, τη παρικούσιεν Κορέα, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Η Όαση. Κάποτε, κάποιος νεαρός, μόλις έφτασε σε μία όαση στη μέση της ερήμου της Ιουδαίας, συνάντησε τον γέρο Ελισαίο και τον ρώτησε: «Τι είδους άνθρωποι ζουν σε αυτόν τον τόπο, γέροντα?» «Τι είδους άνθρωποι ζούσαν στον τόπο σου, παιδί μου?» ρώτησε με τη σειρά του ο γέροντας. «Μία κοινωνία εγωιστών και κακών», απάντησε ο νεαρός. «Είμαι χαρούμενος που έφυγα από κοντά τους». «Τους ίδιους λοιπόν θα βρεις και εδώ, παιδί μου», απάντησε στοχαστικά ο γέρο Ελισαίος. Την ίδια μέρα πέρασε από την όαση να πιει νερό και να ξεκουραστεί ένας άλλος νεαρός και ρώτησε τον γέρο Ελισαίο: «Γέροντα, τι είδους άνθρωποι ζουν εδώ?» Ο γέροντας απάντησε με την ίδια ερώτηση: «Τι είδους άνθρωποι ζουν στον τόπο από τον οποίο έρχεσαι, παιδί μου?» Ο νεαρός απάντησε: «Μία θαυμάσια ομάδα ανθρώπων, φιλική, ειλικρινής, φιλόξενη. Είναι πολύ λυπηρό που πρέπει να τους αφήσω». «Τον ίδιο τύπο ανθρώπων θα συναντήσεις και εδώ», είπε ο γέρο Ελισαίος. Ο μικρός εγγονός του, που άκουσε τις συνομιλίες, τον ρώτησε σαν έμειναν οι δυο τους: «Παππού, πώς γίνεται να δώσεις τόσο διαφορετικές απαντήσεις στην ίδια ερώτηση?» Και ο γέρο Ελισαίος απάντησε: «Άκου, παιδί μου, ο καθένας μας κουβαλά στην καρδιά του το περιβάλλον στο οποίο ζει. Αυτός που δεν βρήκε τίποτα καλό στα μέρη από όπου πέρασε, δεν θα συναντήσει ούτε και εδώ κάτι καλό. Εκείνος που συνάντησε φίλους εκεί, θα βρει και εδώ. Και αυτό, διότι στην πραγματικότητα, η ψυχική στάση είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μας που μπορούμε να ελέγχουμε απόλυτα. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, καθώς θα μεγαλώνεις. Και την ψυχή μπορούμε να την καλλιεργήσουμε με την προσευχή, διότι η προσευχή καθαρίζει το νου και γεμίζει με Χριστό την καρδιά». Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχές σε ό,τι καλό κάνετε. Καλή ακρόαση στο υπόλοιπο του προγράμματος του Ράδιο Ελπίδα. Χαίρετε. Σταγόνες πίστεως. Ανάγνωση απλών και ωφέλιμων κειμένων από το τριμηνιαίο περιοδικό του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Αλεξανδροπόλεως. Επιμέλεια Χαριτούδη Ειρήνη.